την Bobby, την Τιο, πες μου τι κάνετε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβηκαν βίντεο, ούτε και χθες εξήγησα με ένα μικρό ποστάκι τι έγινε. Μου είπατε τα περαστικά σας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι καλά το λατολιδάκι, δεν είχε κάτι, είχε έτσι έναν πυρετούλι. Απλά τον είχε 4 μέρες, τρόμαξε όλο γιατί δεν έχει ξαναρρωστήσει. Πήγαμε στην παιδίατρο, μας είπε ότι είναι όλα καλά, οπότε... Να μιλήσουμε για το σημερινό βίντεο. Τι θα είναι... Όχι στο προηγούμενο, στο προηγούμενο βίντεο, για να δηλώσω ότι η Λίδα μου είπε ότι τελείωσε με ένα παιχνίδι, είπα, έδειξα ότι μου έκανε έτσι. Το οποίο σημαίνει all done, δηλαδή τέλος. Δεν περίμενα να σας τραβήξει την προσοχή, ούτε να το θεωρήσετε ενδιαφέρον και να θέλετε να μάθετε παραπάνω γι' αυτό. Κι όμως, μου στείλατε, είμαι λίγο μπουκωμένη, μάλλον θα ακούγεται. Μου στείλατε αρκετά μηνύματα να με ρωτήσετε πώς τι είναι αυτό, πώς της το έμαθα, γιατί μου το έδειξε, αν το κάνει όταν βαριέται, αν το κάνει, πότε το κάνει τέλος πάντων κτλ. Οπότε είδα ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και αποφάσισα να κάνουμε ένα βιντεάκι για τη νοηματική των βρεφών. Τι είναι η νοηματική των βρεφών, ή η νοηματική για βρέφη, ή αλλιώς στα αγγλικά baby sin. Απευθύνεται αρχικά σε βρέφη από 6 μηνών και μετά, που έχουν τη δυνατότητα ακοής, μπορούν δηλαδή να ακούσουν. Δεν είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιούμε για παιδιά που δεν ακούνε και δεν μιλούν, για τα ακοφάλαλα όπως τα λέγαμε. Είναι μια γλώσσα για τα ακούοντα παιδιά, με την οποία οι γονείς ενθαρρύνουν την επικοινωνία με το μωράκι τους πριν αυτό να είναι σε θέση να μιλήσει. Τα παιδιά από 9 μέχρι 18 μηνών, τα βρέφη από 9 μέχρι 18 μηνών, ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν κάποια σήματα για να επικοινωνήσουν. Δηλαδή θα τα δούμε να κάνουν έτσι για να πούνε όχι, ή έτσι με το δαχτυλάκι τους, ή δεν εμένα μου κάνει έτσι τα φρύδια, γιατί είναι και μια ντίβα. Κάνουν bye bye, για τέλος πάντων. Μπορεί να κάνουν διάφορα έτσι νοήματα για να επικοινωνήσουν, ούτως ή άλλως το κάνουν. Απλά με τη νοηματική των βρεφών, τα νοήματα, οι κινήσεις που εισάγουν οι γονείς στην ομιλία, στο πούμε, των βρεφών, είναι πιο στοχευμένες και βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία του γονέα με το παιδί. Φυσικά ενθαρρύνουν την ομιλία στο παιδί και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί δεν ενθαρρύνουν, πώς λέγεται, την αλαλία, γιατί το έχω διαβάσει και κάπου αυτό, όπως έψαχνα να βρω πηγές για να σας τεκμηριώσω και να σας τα πω όλα σωστά, πάντα αυτό κάνω, δεν τα βγάζω ποτέ από το μυαλό μου. Διάβασα κάπου αυτό, ότι σε ένα σχόλιο μιας κυρίας, κοπέλας, γυναίκας, δεν ξέρω, σε ένα blog, ότι ενθαρρύνει την αλαλία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό, γιατί ένα παιδί που ακούει τη γλώσσα και εκφράζεται μέσα από κινήσεις ή από φωνούλες, θα συνεχίσει να εκφράζεται και θα μιμηθεί τους μεγαλύτερους του και θα μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσει, εκτός βέβαια από σπάνιες περιπτώσεις. Πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά νομίζω η αλαλία είναι περισσότερο ψυχολογικό θέμα παρά σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο. Η baby sin, η νοηματική για βρέφη λοιπόν, είναι διασκεδαστική, είναι εύκολη και ενθαρρύνει τα παιδάκια να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν πιο εύκολα με τους γύρω τους, κάτι το οποίο τους αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους και τα κάνει να αισθάνονται πιο ικανά. Οι ειδικοί στην ανάπτυξη των παιδιών λένε ότι ένα πλούσιο και εκφραστικό λεξιλόγιο στο παιδί για να καλλιεργηθεί δεν αρκεί μόνο να ακούει τους γύρω του να μιλάνε, να μιλάνε σε αυτό ή μεταξύ τους ή γενικότερα. Το παιδί θέλει να ακούει, ενδιαφέρεται περισσότερο για λέξεις που σχετίζονται με το δικό του περιβάλλον, δηλαδή με το δικό του κόσμο, τα παιχνίδια του, τα αντικείμενά του, το φαγητό του. Και μάλιστα αυτές τις λέξεις θέλει να τις ακούει ξανά και ξανά και ξανά για να τις κατανοήσει, να τις εμπεδώσει και φυσικά να τις πει. Έτσι με την νοηματική για βρέφη, αφού όταν τους λέμε μια λέξη τους τη δείχνω, όπως είπα εγώ στείλτα το τέλος, την τονίζω και τις κάνω και την κίνηση μαζί, δίνω έμφαση στη λέξη, το κάνω πάρα πολλές φορές, έτσι την εμπεδίδει καλύτερα, την κατανοεί και μπορεί να την αναπαράγεται με την κίνηση και αργότερα με το λόγο. Οπότε αυτό είναι το νόημα της νοηματικής για βρέφη. Δίνουμε βάση σε λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο περιβάλλον τους, που τους ενδιαφέρουν, που αφορούν τον κόσμο τους, τονίζουμε μέσα στην πρόταση, κάνουμε και το νόημα ταυτόχρονα και έτσι το παιδί της επενδύει καλύτερα. Πέραν του ότι φυσικά βοηθάει στην συνεννόηση μεταξύ γονέα και παιδιού και διευκολύνει πάρα πολύ στην εκπλήρωση των αναγκών του παιδιού ή στο ίδιο το παιδί το να εκφράζεται και αυξάνει και την αυτοπεποίθησή του. Πάμε τώρα να δούμε μερικά ωφέλη
για το παιδί και για το γονέα και μετά θα σας δείξω και κάποια νοήματα βασικά που χρησιμοποιούμε εμείς, αν θέλετε να τα εφαρμόσετε δηλαδή, αλλά φυσικά για παραπάνω μπορείτε να ψάξετε και μόνοι σας. Εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συγκεκριμένα και πολύ συγκεκριμένες εκφράσεις για να διευκολύνουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Στα ωφέλη για το παιδί μας λοιπόν, το παιδί μας επικοινωνεί μαζί μας με τρόπο που δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά αφού δεν έχει αναπτύξει ακόμα το λόγο του. Διασκεδάζει επικοινωνώντας με τον γονέα αλλά και κάνοντας τις κινήσεις του, ενισχύει το λεξιλόγιο του και τη δυνατότητα κατανόησης. Πώς γίνεται αυτό, είπαμε. Ενισχύει το λεξιλόγιο του γιατί τονίζουμε τις λέξεις, άρα τις αντιλαμβάνεται καλύτερα. Και τη δυνατότητα κατανόησης από το ξανά και ξανά και ξανά, έτσι κατανοεί περισσότερο. Με την νοηματική των βρεφών εξαλείφονται τα συναισθήματα της σύγχυσης ή της απογοήτευσης που μπορεί να έχει το παιδί τον πρώτο καιρό που προσπαθεί να εκφραστεί και να μιλήσει, γιατί συνήθως αποτυγχάνει. Οπότε απογοητεύεται ή μπερδεύεται, δεν καταλαβαίνει γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Αυτά τα συναισθήματα λοιπόν τα αρνητικά εξαλείφονται όταν χρησιμοποιούμε την νοηματική για βρέφη, γιατί το παιδί γίνεται πάρα πολύ εύκολα κατανοητό από τους μεγαλύτερους. Και φυσικά αυτό έχει ως επόμενο ακόμη όφελος, το να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, να αισθάνεται ικανό, να μην έχει γενικότερα αρνητικά συναισθήματα. Να έχει μια θετική, πώς να το πω, αίσθηση μέσα του και αυτό του δίνει και την δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει, να μπορεί να αναπαράγει τον λόγο πιο εύκολα. Γενικότερα τα παιδιά που χρησιμοποιούν baby language, baby sim τέλος πάντων, πώς λέγεται, εγώ τη λέω baby language, τείνουνε να μιλάνε πιο γρήγορα. Τώρα αυτό δεν σας το λέω και 1000%, προφανώς δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, για ποσοστά για μένα δεν πέφτουν πάντα μέσα, ούτε καλό θα είναι και να μην λέγονται κιόλας, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά έτσι λένε ότι τα παιδάκια που χρησιμοποιούν την νοηματική για βρέφη τείνουνε να μιλάνε πιο γρήγορα γιατί κατανοούν και πιο γρήγορα το περιεχόμενο των λέξεων. Και τέλος, για τα βρεφάκια μας το θετικό είναι ότι μειώνουν το κλάμα ή τις εκρήξεις θυμού ή γενικότερα τις εκρήξεις που μπορεί να έχουν, γιατί από τη στιγμή που γίνονται κατανοητά από το περιβάλλον τους και καλύπτονται οι ανάγκες τους, δεν έχουν κανένα λόγο να ξεσπάσουν. Πάμε τώρα να δούμε κάποια tip, κάποια ωφέλη ή συμβουλές και για το γονιό που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο με το παιδί. Αρχικά, χρησιμοποιώντας την baby sing, δηλαδή μιλώντας στο παιδί, τονίζοντας τη λέξη που θέλουμε να τονιστεί και δείχνοντάς του τι και με κίνηση, όπως είπα, το τέλος. Θα δείχνω το τέλος μέχρι να σας μάθω και τις υπόλοιπες. Με το παιδί να κατανοήσει τις λέξεις και να τις χρησιμοποιήσει σε αρκετά πρώιμο στάδιο από ό,τι θα έκανε αργότερα. Άρα του δίνουμε αυτό το προβάδισμα και τη δυνατότητα επικοινωνίας. Χρησιμοποιώντας φυσικά την baby scene, αλλά και κανονικά να μιλάμε στο παιδί μας, θα το πω εγώ αυτό, πρέπει να μιλάμε αργά για να μπορεί να κατανοεί το παιδί το περιεχόμενο της πρότασής μας, τι ακριβώς του λέμε, και να το αποθηκεύει στο μυαλό του, οπότε μιλάμε αργά. Τονώνουμε φυσικά με αυτή τη μέθοδο την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, αυτό είναι ένα όφελος, γιατί το παιδί, όπως είπαμε, εμπεδίδει, κατανοεί πιο γρήγορα, να παράγει πιο γρήγορα, αισθάνεται ηρεμία, αισθάνεται αυτοπεποίθηση κτλ. Κτλ. Και ενισχύεται φυσικά και η σχέση με τον γονέα, ούτως ή άλλως όλες οι μέθοδοι που παρουσιάζω σε αυτό το κανάλι έχουν να κάνουν με αυτό, με την ενίσχυση της σχέσης γονέα-παιδιού, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική σχέση για μένα. Πώς ενισχύεται αυτή η σχέση? Φυσικά από την κατανόηση και την επικοινωνία. Βλέπει το παιδί ότι εγώ εκφράζομαι και η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και ο περίγυρος, που ίσως να αντιλαμβάνεται και αυτό στη νοηματική για βρέφη που χρησιμοποιούμε, με καταλαβαίνουν. Οπότε έτσι ενισχύεται η σχέση του παιδιού με τα πρώτα συγγενικά πρόσωπα, τους γονείς, αλλά φυσικά και με τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα. Ως εδώ λοιπόν ήταν η παρουσίαση της νοηματικής για βρέφη. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα. Να την προσπαθήσετε με τα παιδάκια σας. Θέλω να πω ότι φυσικά δεν θα αντιληφθούν και δεν θα αναπαράγουν το σήμα με την πρώτη φορά. Πρέπει να το δουν και να το ξαναδούν και να το ξαναδούν. Τώρα η Ελίδα που τα κάνει όλα αυτά, τα κάνει επειδή εγώ από 4-5 μηνών της τα έδειχνα για να μπορέσει να τα αναπαράγει κάπου κοντά στους 7-8 μήνες. Μπορεί και 9, μπορεί, δεν τα θυμάμαι καλά, έχει περάσει καιρός, τα ξεχνάω. Αλλά ναι, δεν το κάνετε τώρα και σε μία ώρα το παιδί σας θα το κάνει, να το δει, να το ξαναδεί και να το ξαναδεί. Αυτά ήταν λοιπόν τα ωφέλη της παρουσίασης. Πάμε να δούμε μερικά νοήματα κινήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το παιδάκι σας. Το σήμα για το τρώω, τώρα τρώω, ή πεινάω, θέλω να φάω, είναι αυτό. Πώς δίνουμε να φάει, οπότε του κάνουμε αυτό. Πεινάς, θέλεις να φας, ή όταν είσαι στο καρεκλάκι του, τρως τώρα. Το παιδάκι το καταλαβαίνει, οπότε ό,τι σχετίζεται με το φαγητό, άμα θέλει να σας το ζητήσει, θα κάνει αυτή την κίνηση.
γενικότερα να ξέρω ότι τα παιδάκια δεν θα τις κάνουν τις κινήσεις ακριβώς. Το θέμα είναι όμως να το βλέπετε το παιδάκι σας εσείς και να καταλαβαίνετε ότι είναι αυτή η κίνηση. Διψάω ή πίνω, ή τώρα πίνω, το δείχνουμε, πίνεις νερό ή διψάω. Θέλει να μας πει το παιδί να του δώσουμε το νερό. Το ένα και το εύκολο που το κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας είναι αυτό. Οπότε κάνουμε στο παιδί, διψάς ή όταν πίνει νεράκι, πίνεις νεράκι. Και η άλλη κίνηση είναι αυτή, με τα τρία δάχτυλα στο στόμα. Ό,τι σας βολεύει εσάς, ό,τι θεωρείτε πιο εύκολο για το παιδί σας χρησιμοποιείτε από αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο εύκολη κίνηση να την κάνει. Το σήμα για το περισσότερο είναι αυτό. Περισσότερο, δηλαδή τι περισσότερο, περισσότερο φαγητό, να βάλουμε κι άλλο. Του λέμε, θέλεις κι άλλο, θέλεις πιο πολύ. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερο. Εμείς τις λέμε στα αγγλικά της αντολής, πούμε, και τις λέω more. Αν θέλει περισσότερο. Οπότε το σήμα για το περισσότερο είναι αυτό. Το παιδάκι μπορεί να μην το κάνει έτσι ακριβώς. Ας πούμε, αυτό η Λίδα στην αρχή το έκανε έτσι, τώρα το κάνει έτσι. Σαν να λέει φερεφέ. Το σήμα για το τέλος ή τελείωσα το φαγητό μου, τελείωσα το παιχνίδι μου, δεν θέλω άλλο αυτό που κάνουμε τέλος πάντων, τελείωσα το μπάνιο μου, θέλω να βγω από την μπανιέρα, είναι αυτό. Τέλος. All done που είχα πει εγώ στο προηγούμενο βίντεο, ή δεν ξέρω αν το είχα πει και τέλος. Είναι τέλος, τελείωσα. Ο ύπνος τώρα, το νάνι. Αν θέλει το παιδάκι να κάνει νάνι, υπάρχουν δύο κινήσεις. Η μία είναι να κάνουμε τα χεράκια μας έτσι για να τα βάλουμε εδώ και να πούμε νάνι, θέλεις ύπνο, να πας στο κρεβάτι σου, νιστάζεις, τέλος πάντων. Πρέπει να βρείτε εσείς τη λέξη κλειδί που θέλετε, αυτή που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να την ταιριάξετε με την κίνηση φυσικά. Και πέρα από αυτό, το ένα σήμα, το άλλο σήμα είναι αυτό. Να του πούμε νάνι, δηλαδή ότι κλείνουμε τα μαντάκια τώρα, κουράστηκες. Η Λίδα αυτό κάνει, βάζει το χέρι της εδώ, νάνι τώρα, νίσταξα, έτσι. Οπότε δύο κινήσεις, διαλέγετε εσείς ποια θα χρησιμοποιήσετε, ποια είναι πιο εύκολη για εσάς για να ζητήσουν βοήθεια, ότι χρειάζομαι βοήθεια. Το σήμα είναι αυτό. Έτσι, ζητάνε βοήθεια. Η Λίδα βέβαια όταν θέλει να ζητήσει βοήθεια, γι' αυτό σας λέω το κάθε παιδί θα κάνει όπως θέλει, κάνει αυτό εδώ. Πώς κάνουμε εμείς όταν δυσκολευόμαστε έτσι, κάνει έτσι με το ένα χέρι. Οπότε ή το κάνετε έτσι, βοήθεια, ή έτσι με το ένα χεράκι. Τέλος πάντων αυτό. Και πολλές φορές τα παιδάκια το κάνουν και αυθόρμητα μόνο σε αυτή την κίνηση, τη βοήθεια, χωρίς να ξέρουν baby scene. Οπότε βοήθεια ή έτσι. Και τέλος είναι το ευχαριστώ που είναι ή αυτό εδώ, που ούτως ή άλλως το κάνουμε, ή είναι αυτό έτσι. Ακουμπάμε τη μητούλα μας και μετά εκεί. Η οποία κίνηση είναι πιο εύκολη για τα παιδάκια, αλλά είναι πιο δύσκολο να την μπερδέψουν με το φυλάκι που στέλνουμε. Οπότε πάλι επιλέγετε εσείς, εμείς κάνουμε αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Νομίζω λίγο κάπου στο τέλος έπεσε η διάθεσή μου, γιατί με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο της Λίδας ότι πάλι ανέβασε πυρετό και μάλιστα 39. Οπότε τώρα δίνομαι και πάω να την πάρω αμέσως. Θα τα πούμε μάλλον την Τετάρτη. Ελπίζω να τα καταφέρω. Δεν ξέρω γιατί έχει αυτό το πυρετό. Θα πάμε τώρα απευθείας παιδίατρο. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Τα λέμε στο επόμενο Baby the Bob YouTube.